Είναι η στιγμή που η 38χρονη Βουλγάρα σφίγγει στην αγκαλιά της το 5χρονο αγοράκι της. Το παιδί που έμεινε ορφανό όταν ο εραστής της μητέρας του σκότωσε τον καρδιολόγο σύζυγό της και πατέρα του. Περίμενα αυτή τη στιγμή 5 μήνες. Το πρώτο πράγμα του είπα ότι την αγαπάω πάρα πολύ και μου έλειψε πάρα πολύ. Μεγάλωσε επίσης πάρα πολύ, δεν το γνώρισα. Και είναι πολύ χαρούμενος. Δεν ξεκολλάει από πάνω μου. Είμαστε συνέχεια μαζί. Εσείς κύριε Τσομπανάκη, πώς νιώσατε όταν είδατε τη στιγμή της επανασύνδεσης μητέρας και γιου? Κάνω σοου, την υποδοχή της και είδατε το παιδί που είδε τη μαμά. Πια σιγά τη μαμά. Και την μαμά δεν θα τη χαιρόμαστε. Τι αμάνα σκοτώνει τον πατέρα του παιδιού της? Το σκοτώνει για να του βάλει την περιουσία. Η 38χρονη αποφυλακίστηκε προσωρινά μέχρι τη δίκη. Μια δίκη που αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο της, όπως λέει μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Λογικό δεν είναι, ναι, να με φοβίζει. Είναι λογικό, αλλά ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να αποφασίσει ποιο είναι το σωστό, ποιος έχει συμμετοχή και ποιος δεν έχει. Αφού εγάπα το παιδί της, ας ήθελε να μην του σκοτώσει τον πατέρα του, αλλά αφού δεν είναι πατέρας του, μια πουτάνα από το πουδενά, ήθελε να μας κάνει τη ζωή μας άνω κάτω. Όλον αυτό το καιρό ζητάτε να γίνει τεστ DNA. Αν αποδειχθεί τελικά ότι το παιδί είναι όντως του αδερφού σας, διεκδικείτε την επιμέλειά του? Ναι, από το ανακριτή. Λέω, αν είναι δικό του, θα δείξω να το μεγαλώσω με αρχές από το σπίτι μου, από την οικογένεια. Υπάρχουν και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι δεν το έχουν δει ποτέ και το διεκδικούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια περιουσία από πίσω. Έως την εκδίκαση της υπόθεσης πάντως, το παιδί θα μένει με την μητέρα του στη Σιτία, όπως προβλέπει ο νόμος.